δείξει stop. Και πέμπει και πορείας. Πορείας, εντάξει. Βλέπω μια δράση για τους διερχόμενους οδηγούς της γέφυρας. Πώς το βλέπετε? Πάρα πολύ σωστό. Θα πρέπει όλοι να είμαστε ενημερωμένοι και να φροντίζουμε τα αυτοκίνητά μας για την καλύτερη ασφαλειά μας. Γενικότερα, για την καλή μας ασφάλεια. Βλέπουμε συμμετέχετε, παρότι θέλετε για να επιλέξετε τη γέφυρα να περάσετε πάρα πολύ γρήγορα από την απέναντι δηλαδή, όμως συμμετέχετε κι εσείς στην δράση αυτή. Όταν πρόκειται για τέτοιου είδους ενέργειες και ελέγχους, είναι σωστό. Λόγω της ημέρας και του θέματος, νομίζω ότι οι θεσμικοί φίλοι μας θα δώσουν την προτεραιότητα στην κυρία Μιλωνά. Αυτό είναι δεδομένο. Και ως κυρία. Αυτονόητο. Οπότε, ας ξεκινήσουμε. Στη γέφυρα σήμερα, στη Δυτική Ελλάδα, 22 Μαρτίου, είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα προσωπικά και για τους συνεργάτες και φίλους οι οποίοι στηρίζουν τόσα χρόνια τώρα το έργο του Ινστιτούτου. Είμαστε εδώ στη γέφυρα για να ενημερώσουμε για την πρόληψη, για να προλάβουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση, το Pit Stop, κάνοντας έναν έλεγχο, διατηρώντας τον έλεγχο για την ασφάλεια. Και είναι η οδική ασφάλεια προτεραιότητά μας όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκίνησε και η εβδομάδα οδικής ασφάλειας από χτες, με δράσεις σε όλη τη χώρα και τις κεντρικές δράσεις στην Αθήνα και εδώ στην Πάτρα. Χτες το Υπουργείο Μεταφορών για τα θέματα του αλκοόλ και της οδήγησης, σήμερα εδώ για την ασφαλή οδήγηση, τη συντήρηση των οχημάτων και την οικολογική οδήγηση, γιατί να μην ξεχνάμε πως η ασφαλής οδήγηση είναι και οικολογική και οικονομική οδήγηση. Δεν θέλω να πω πολλά. Έχουμε εκλεκτούς συνεργάτες εδώ από την περιφέρεια, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, από τα συνεργεία της περιοχής, άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Τους αγαπάμε, είμαστε κοντά τους και τους θέλουμε και εκείνους κοντά μας για την κοινωνία και για την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί όταν δεν έχουμε τροχαία συμβάντα, έχουμε και χαρούμενους ανθρώπους και μπορεί η χώρα μας να πάει πιο μπροστά. Πραγματικά σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα που όλοι πρέπει να αναλογιζόμαστε και να σκεφτόμαστε την υπευθυνότητα που θα πρέπει να έχουμε όταν βρισκόμαστε στον δρόμο. Αλλά όχι μόνο αυτή την ημέρα, όλες τις ημέρες του χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό και σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς, με την κυρία Μιλωνά, η οποία δίνει ένα προσωπικό αγώνα χρόνια τώρα και πιστεύω έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία. Μαζί με την γέφυρα, την οποία την ευχαριστούμε πολύ, και τους μηχανικούς αυτοκινήτων τόσο από την Αχαΐα όσο και από την Αυπαχτία Δωρίδα, κάνουμε έναν δωρεάν έλεγχο προς τους διερχόμενους που έχει ένα συμβολισμό ότι εάν προσέξουμε το όχημα με το οποίο κινούμαστε, τότε θα έχουμε και ασφάλεια στη μετακίνησή μας. Μηνύματα που θα πρέπει να τα έχουμε στο νου μας, επαναλαμβάνω, όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αν θυμηθούμε και αν σκεφτούμε ότι για όλους τους νέους μας και ιδιαίτερα από τις ηλικίες 15 έως 29 χρονών η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα είναι τα τροχαία, τότε θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι και η πολιτική σε επίπεδο χώρας θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα και να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά τέτοιου είδους πολιτικές που θα μειώσουν αυτά τα ποσοστά. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εμείς σήμερα προσπαθούμε να δώσουμε μηνύματα. Και αυτά τα μηνύματα πρέπει να τα εισπράξει και η κοινωνία και οι κυβερνήσεις. Να ευχαριστήσω για ακόμα άλλη μια φορά την κυρία Βάσο Μιλωνά, να της ευχηθώ να έχει δύναμη, κουράγιο και να συνεχίσει τον αγώνα της. Εμείς στην προηγούμενη, στη συνέχεια των όσων είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, στην προηγούμενη χρονιά είχαμε είχαμε αναπτύξει κάποιες δράσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
και μάλιστα των νέων οδηγών, των φοιτητών μας, και γι' αυτό το λόγο, εκτός από τη δράση του αλκοόλ στη νύχτα, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς μαζί με το Ίδρυμα Πάνος Μιλωνάς, είχαμε και την ευαισθητοποίηση που κάναμε 3-4 περίπου ημερίδες σε όλα τα ΤΕΗ του Δυτικής Ελλάδος, από την Αμαλιάδα, τον Πύργο, το Αίγιο, το Αντίριο και στο Μεσολόγγι. Πραγματοποιήθηκαν αυτές οι οποίες με πολύ πολύ θετικά και καλά αποτελέσματα. Αυτό στη συνέχεια των όσων είπαν οι προηγούμενοι, θέλω να πω ότι εκτός από το ότι πράγματι το όχημα πρέπει να ελέγχεται και γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, και θέλω και εγώ με τη σειρά μου ως περιφερειακός σύμβουλος να συγχαρώ για την πρωτοβουλία και τους μηχανικούς, πάνω απ' όλα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον άνθρωπο, κυρίως τον άνθρωπο, ο οποίος που είναι το σημαντικότερο αίτιο αυτή τη στιγμή του τροχαίων ατυχημάτων. Δυστυχώς και η φετινή χρονιά για την περιοχή μας δεν ξεκίνησε τόσο καλά, και γι' αυτό το λόγο έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά, και πέρυσι δυστυχώς παρατηρείται τα στατιστικά στοιχεία ότι έχουμε μία αύξηση στα τροχαία ατυχήματα. Ελπίζω να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εμείς σας διαβεβαιώνουμε από την πλευρά του περιφερειακού, του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας που έχει γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος σε εμάς, και στο οποίο συμμετέχουν όλοι σχεδόν οι φορείς, όλοι οι φορείς. Some few words in English to say that we are happy to welcome this pit stop in Yefira premises for 3 days to help our client to increase safety on road, and also that we are happy to welcome and to continue to help the association Panos Milonas, who perform a great job, and for sure we will continue to help you in all subject related to safety on road. Thank you again for your job. Κρίνετε ότι χρειάζεται μετάφραση ή είσαστε, έχετε καλυφθεί? Εντάξει. Θα κάνουμε headlines. Καλά. Εντάξει. Ο κύριος Λεμπούγ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται αυτές τις 3 ημέρες εδώ στο χώρο της γέφυρας στο Αντίριο. Η προσπάθειά μας είναι να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των χρηστών της γέφυρας, και έχουμε ξεκινήσει αυτή την κοινή προσπάθεια μαζί με τους συμμετόχους, το Ινστιτούτο, την Περιφέρεια, τα Σωματεία Μηχανικών της περιοχής, και διαβεβαιώνουμε όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας, με το οποίο συμπορευόμαστε εδώ και χρόνια, ότι θα παραμείνουμε κοντά τους και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει παραπέρα όλη αυτή η κινητοποίηση και η ευαισθητοποίηση για το θέμα της οδικής ασφάλειας. Είμαι ο Νίκος Μπαρδάκης, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών Αυτοκινήτων ομό Αχαΐας. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Βλέπουμε ότι η συμμετοχή όλων των φορέων και η συνεργασία έχουμε θετικά αποτελέσματα. Και από το αποτέλεσμα είναι η πρόληψη. Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς Οδικής Ασφάλειας, Γέφυρα, Περιφέρεια Δικής Ελλάδος, Συμβολή της Τροχέας Ναυπάκτου, οι Συλλόγοι Μηχανικών Αυτοκινήτων Αχαΐας και Ναυπακτίας, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους οδηγούς, να τους επισημάνουμε το επικίνδυνο σημείο στο αυτοκίνητό τους, γιατί η σωστή συντήρηση είναι αυτό που μας φέρει σε ασφάλεια, σεβασμό στο περιβάλλον και οικονομία. Εμείς εντοπίζουμε μόνο το επικίνδυνο σημείο, δεν υπάρχει περίπτωση να του πούμε κάτι παραπάνω, δηλαδή μπροστινό σύστημα, φρένα, αναρτήσεις, κάποιες διαρροές, οτιδήποτε βλάβη επικίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει κάποιο ατύχημα ή να μην έχει σωστή οδική συμπεριφορά. Εγώ νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής που πατάω σε 2 ιδιότητες, δεν θα πω 2 βάρκες, σε αυτήν του Διευθυντή Επικοινωνίας της Γέφυρας, με την αρμοδιότητα και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που είναι το κομμάτι στο οποίο εντάσσουμε την οδική ασφάλεια, αλλά και του Αντιπροέδρου, και είναι μια μεγάλη τιμή αυτή, του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Το λέω αυτό γιατί θέλω να μιλήσω τόσο από την πλευρά μιας εταιρείας που θέλει, προσπαθεί και αισθάνεται τον εαυτό της σαν ενεργό πολίτη, και ως εκπρόσωπος μιας πραγματικά πολύ ενεργής συμπαράταξης πολιτών, όπως είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, για το οποίο δεν χρειάζεται να μιλήσω. Επειδή εμείς στη γέφυρα ρέπουμε στη συνέργεια, έχουμε μια πολιτοκεντρική προσέγγιση και υπολογίζουμε ότι αν βελτίωση των πραγμάτων γενικά υπάρξει, αυτή κατά πολύ θα οφείλεται στους πολίτες, στους ευαισθητοποιημένους, σε αυτούς που έχουν συνέστηση, στους ενεργούς πολίτες. Γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή τη σύμπηξη του μετόπου αυτές τις 3 μέρες εδώ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 21, 22, 23 Μαρτίου,
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, σήμερα 22 Μαρτίου Περιφερειακή Μέρα Οδικής Ασφάλειας, και καλούμε τους πολίτες να δίνουν λίγο από το χρόνο τους για τον έλεγχο του αυτοκινήτου τους. Η ύφεση είναι γεγονός που το πιστοποιούν κάθε μέρα οι παριστάμενοι μηχανικοί. Το γνωρίζουμε και εμείς από το κοινωνικό μας περίγυρο οι απλοί πολίτες, ότι υπάρχει χαμηλή προσελευσιμότητα στα συνεργεία, έστω και για έναν απλό έλεγχο. Ένα λοιπόν ελλιπώς συντηρημένο αυτοκίνητο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα αυτοκίνητο επικίνδυνο, τόσο για τον οδηγό του και τους επιβαίνοντες στο δικό του αυτοκίνητο, που πιο συχνά είναι η οικογένειά του, και για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δώσουμε από εδώ ένα μήνυμα, από τη γέφυρα, να προσέλθει ο κόσμος για μια δωρεάν εξέταση του αυτοκινήτου του, να πάρει μαζί του την ειδική φόρμα συμπληρωμένη που δίνουν τα σωματεία των μηχανικών εδώ, και έτσι αφενός μεν να γνωρίζει τι έχει το αυτοκίνητό του, αλλά να είναι πιστοποιημένο ότι αυτός ο άνθρωπος που έφυγε από εδώ είχε συνέστηση της κατάστασης του οχήματός του. Έτσι πήρε επάνω του την ευθύνη, τόσο για τον εαυτό του, για τους επιβαίνοντες του αυτοκινήτου του, όσο και για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Νομίζουμε ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία που πρέπει να συνεχιστεί, και το μέτωπο που χτίσαμε εδώ με την περιφέρεια, με το ΙΟΑΣ και με τα σωματεία των μηχανικών θα πρέπει να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε τα στοιχεία που γίνονται αυξητικά αρνητικά τον τελευταίο καιρό σε βάρος της ασφάλειας στους δρόμους να αναστραφούν και να γίνονται όλο και πιο συχνά αυξητικά θετικά. Είναι υπόθεση όλων μας μαζί. Αυτό το μαζί θα παλέψουμε για να το πληθύνουμε. Και σας ευχαριστούμε όλους που συμπράτετε μαζί μας σε αυτή την κατεύθυνση.